σήμα ξανά φορεμένα. Μην ψάχνεις τα φεγγάρια τα παλιά, τα πέρατα κρυμμένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς άλλους χαραξίες. Συγχωρεί τους πολυτομιούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Να σ' ακούω να μιλάς, να θυμώνεις, να γλυκείς, να γελάς. Είχα μάθει να ζηλεύεις σαν τρελή, να σε έχεις την κάθε δύσκολη στιγμή. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μαγριό το πρωί που τα κοκκίνη να πει και εισπράξαμε πολύ αγάπη. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν σε μια τέτοια σημαντική βραδιά απόψε να μην πούμε τραγούδια του. Και όπως καταλάβατε μιλάω για τον Δημήτρη Μητροπάνου. Σε συζητά δίχως γιατί και όχι γιατί. Έγινες φίλη και γι' αυτό
μικρά λιθοστρώτα. Στου πληρωμένου παραμισού την αυλοπορτά. Τόσα δίνω, τόσα δες, σαν αγάπια που για να μπορούν κάθε γάμα. Μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μάδια παρέτρα πολεμά το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταγώνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριωτικό, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονιωτικό. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει. Είμαι σκουπάρι, ο Βαρδάρης. Σ' αναζητώ, λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς. Μεγαλύτερο και σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασία. Να τεθεί σε λειτουργία προκειμένου να το αργοστόλι να έχουμε πόσιμο νερό. Ευχαριστώ. Να πάμε τα παιδιά μετά. Είμαστε ένα μαζί μας, κάτω από τα παιδιά μας. Κάτσε εδώ, μέσα στη μέση. Μισό λεπτό, περιμένουμε. Αγαπητοί συμπολίτες, είναι μια συγκινητική στιγμή για όλους μας, για την πόλη μας, μια συγκινητική στιγμή για το νησί μας. Είναι μια δικαίωση για την τοπική μας κοινωνία. Η σημερινή στιγμή από το 1757 που η πρωτεύουσά μας άρχισε να είναι πρωτεύουσα του νησιού μας, είναι η πρώτη φορά που θα πει νερό καθαρό στο σπίτι του ο Αργοστολιώτης και η Αργοστολιώτησα. Αυτή η βρύση που έχουμε βάλει εδώ, έχουμε ζητήσει από την κατασκευάστρια εταιρεία να κάνει ένα bypass από αυτόν εδώ το σωλήνα, που είναι ο κεντρικός σωλήνας που διοχετεύεται από αυτόν το καθαρό νερό που θα έχουμε στα σπίτια μας. Θα έχουμε στα σπίτια μας σε 1, 2, 3, 5 μέρες. Και αυτό γιατί θα χρειαστεί αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε το δίκτυο της πόλης να αδειάσει από το παλιό νερό, τα χιλιάδες κυβικά που έχει μέσα το δίκτυο, μέχρι να φτάσει αυτό το νερό που σήμερα θα ξεκινήσει να παράγεται και να διοχετεύεται στο δίκτυό μας. Μαζί μας αυτή τη συμβολική στιγμή έχουμε τον Δήμαρχό μας που μας ενέπνευσε να πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο. Έχουμε όμως και τον Άγγελο και την Ειρήνη, που είναι και η ηλικία τους, αλλά και τα ονόματά τους συμβολικά. Ο Άγγελος που φέρνει τα νέα μηνύματα των εποχών για το αργοστόλι της νέας εποχής που έρχεται, και η Ειρήνη που θέλει να καταδείξει ότι μια συλλογία ενωμένη και όταν διαβγεί ηρωνικά, χωρίς κόντρες, χωρίς αντιπαραθέσεις και χωρίς πόλεμο μεταξύ μας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα, απόδειξη της ειρήνης που πρέπει να έχουμε στο μέλλον για να κάνουμε πολλά και μεγάλα έργα. Αυτή η βρύση λοιπόν, ο Άγγελος μαζί με την Ειρήνη και έχοντας το συμβολισμό ότι η ηλικία τους απευθύνεται στις γενιές που έρχονται αυτό το έργο, θα την ανοίξουν και θα πιούν το πρώτο ποτήρι πεντακάθαρο νερό που θα έχει σε λίγες μέρες ο καθένας μας στο σπίτι του. Πάμε λοιπόν, Άγγελε και Ειρήνη, μαζί με τον Δήμαρχο, που είμαστε το χέρι σου και εσύ εδώ, βάλε το χέρι μου το χέρι σου, όλοι μαζί θα ανοίξουμε τη βρύση και θα βγάλουμε το πρώτο ποτήρι. Πάμε και ο Άγγελος, το παράδειγμα, θέλω να δούμε και εσύ το
εκεί στην πλάτη παραλία καλά στο λεράκι. Ωραίο είναι. Είναι όμορφο. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ για να... Κώστης, σε λίγο θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει στο Δημοτικό Θέατρο. Συνεχίζουμε τη διασκέδαση. Εμείς φεύγουμε από εδώ. Ευχαριστούμε όλους που είσαστε δίπλα σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της Κεφαλονιάς. Ερχόμαστε και εμείς στο Δημοτικό Θέατρο. Και φτάσαμε σήμερα να μπορούμε να δώσουμε καθαρό νερό στην πόλη. Θα σας πω επίσης ότι η κατασκευή του εργοστασίου ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου του 2018. Τότε μπήκαμε μέσα στο οικόπεδο και ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Και τώρα, 3 μήνες και 12 μέρες μετά, το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης της Ελλάδας είναι σε λειτουργία. Το λέω έτσι γιατί και εμείς ως εταιρεία, εγώ και οι συνεργάτες μου, είμαστε ευχαριστημένοι έως και περήφανοι, θα μπορούσαμε να πούμε, που μπορέσαμε και το πατέρα. Έχουμε κατασκευάσει και άλλα αντίστοιχα έργα. Έχουμε κατασκευάσει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο στην Πάφο, στην Κύπρο. Δυναμικότητας 35.000 κυβικών την ημέρα από θαλασσινό νερό. Πρόσφατα στη Μύκονο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, μπορέσαμε και δώσαμε πάλι πόσιμο νερό από θαλασσινό νερό σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το νησί, με μια αντίστοιχη μονάδα. Όμως αυτό που πετύχαμε στο Αργοστόλι αυτούς τους μήνες, πραγματικά μας κάνει περήφανος. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η μονάδα έχει μερικά χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τα αναφέρω. Καταρχήν είναι η μεγαλύτερη μονάδα αθαλάτωσης της Ελλάδας. Είναι μια σύγχρονη μονάδα, η οποία μπορεί να παράγει... Χρησιμοποίησαμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. Ο εξοπλισμός που έχουμε εγκαταστήσει είναι ο καλύτερος διεθνώς. Και επίσης, όλο το σύστημα, όχι μόνο του εργοστασίου, αλλά και το σύστημα λειτουργίας των δεξαμενών στο Φαραώ, είναι συνδεδεμένο με κομπιούτερ, με αυτόματη ρύθμιση, μπορεί να ρυθμίζεται δηλαδή αυτόματα και να ελέγχεται η ποιότητα του νερού. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι ένα μικρό κομμάτι, αυτή ήταν η δυνατότητα της ενέργειας, θα καλύπτεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, κάτι που επίσης γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο ξεκίνησε να λειτουργεί σήμερα. Βεβαίως, τίθεται το ερώτημα πότε θα πιούμε καθαρό νερό από τις βρύσεις μας. Ήδη αυτή τη στιγμή, από χθες το βράδυ, καθαρό νερό φτάνει στο Φαραώ. Το εργοστάσιο, το νερό που βγαίνει στο εργοστάσιο, είναι καθαρό νερό πόσιμο. Όμως, για δύο λόγους, θα μετρήσουμε μερικές μέρες ακόμα για να δούμε πλήρως καθαρό και πόσιμο νερό στις βρύσεις. Οι δύο λόγοι είναι ότι πρώτον το δίκτυο έχει παλιό νερό, βαρύ νερό, γλυφό, και δεν αδειάζει από τη μια μέρα στην άλλη, έχει τεράστιες ποσότητες νερού μέσα στο δίκτυο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι σίγουρο, σε ορισμένα σημεία του δικτύου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων, οι οποίες θα διαλυθούν, αλλά δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σήμερα πόσες μέρες αυτές θα επηρεάζουν, θα δίνουν γλυφάδα στο νερό. Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό. Εμείς θα παρακολουθούμε, ήδη όμως αυτή τη στιγμή, από αυτή τη στιγμή που συζητάμε, θα αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στο νερό της βρύσης, η οποία διαφορά σταδιακά στις επόμενες μέρες θα φτάσει στο να γίνει πόσιμο το νερό. Εμείς θα παρακολουθούμε από αρκετά σημεία την ποιότητα του νερού και είμαι σίγουρος ότι σε λίγες μέρες θα είμαστε σε θέση να σας πούμε με βεβαιότητα ότι το νερό είναι πόσιμο, απολύτως ασφαλές και μπορείτε να το πιείτε. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Θέλω να σας πω ότι είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος προσωπικά, γιατί γεννήθηκα στα Αργοστόλη και μεγάλωσα, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον Κούταδο. Όταν ήμουν στο σχολείο, στο τρίτο δημοτικό, μας πηγαίνανε δρομή να δούμε το ποταμάκι του Κουτάδου. Αυτό το ποταμάκι
η πηγή από την οποία παίρνουμε το νερό σήμερα και θα το πίνουμε και σήμερα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.